έντονες βροχοπτώσεις στα χωριά που πλήγησαν το πρωί από τον ανεμοστρόβιλο και σε κάποιες άλλες περιοχές. Ποια είναι η κατάσταση, κύριε Νικολαίδη? Ναι, από τα... να πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά, έτσι, για να τα βάλουμε στη σωστή τους έτσι, βάση. Ναι. Με προειδοποίηση η οποία ήταν σε ισχύ από τις 5 το πρωί, ξεκίνησαν τα φαινόμενα από την περιοχή της Πάφου γύρω στις 6 και κάτι. Επεκτάθηκαν και ενισχύθηκαν στην περιοχή του ορεινού όγκου Τρόοδους, όπου σημειώθηκε και χαλαζόπτωση σε αρκετές κοινότητες, Πεδουλά, Καλοπαναγιώτη, και ακολούθως προς το εσωτερικό, όπου από την περιοχή Νικητάρη, Κουτραφάς, εκδηλώθηκε και ανεμοστρόβιλος κάτω από την καταιγίδα, ο οποίος κινήθηκε προς την περιοχή του Αστρομερίδη. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει και εμείς. Υπήρχαν ενδείξεις για ανεμοστρόβιλο, κύριε Νικολαίδη? Είχατε προειδοποιήσει χθες τη σύνδεση που είχαμε κάνει στο Δελτίο Ειδήσεων ότι θα πρέπει να επιδειχθεί προσοχή, γιατί περιμέναμε ακραία φαινόμενα σε κάποιες περιοχές. Υποδεικνύεται ότι θα είχαμε κάτι όπως αυτό που είδαμε σήμερα στις δύο κοινότητες, τον ανεμοστρόβιλο με τις ηλεκτρικές εκκενώσεις? Οπότε υπάρχει καταιγίδα, μπορεί να έχουμε και ανεμοστρόβιλο. Οπότε υπάρχει καταιγίδα, μπορεί να έχουμε χαλαζόπτωση. Δεν σημαίνει όμως το αντίθετο, έτσι. Mm-hmm. Για να έχουμε χαλαζόπτωση πρέπει να έχουμε καταιγίδα. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι όμως όποτε έχουμε καταιγίδα θα έχουμε χαλαζόπτωση ή ανεμοστρόβιλο. Mm-hmm. Είναι ένας δυνητικός κίνδυνος. Εξαιρετικά δύσκολος να προβλεφθεί, αλλά είναι μέσα στους κινδύνους της καταιγίδας. Σε μία καταιγίδα έχουμε μεταβολή και γίνεται πιο ισχυρό, ενισχύεται το πεδίο των ανέμων. Έχουμε μεγάλο όγκο βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα και μικρή περιοχή. Έχουμε ενδεχόμενο χαλαζόπτωσης και ενδεχόμενο να σχηματιστεί ανεμοστρόβιλος. Βεβαίως, καταιγίδα ονομάζεται γιατί υπάρχουν ηλεκτρομετέωρα, υπάρχει ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα, η οποία και εκείνη αποτελεί έναν κίνδυνο για την αδιάκοπη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά καλύπτονται κάτω από την κίτρινη προειδοποίηση που εκδώσατε χθες, ή έπρεπε να υπάρξει άλλη σήμανση? Βεβαίως καλύπτονται. Mm-hmm. Εάν ήταν σε πολύ περισσότερες περιοχές της Κύπρου, θα έπρεπε να είχε εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση. Ναι, όπως στην Κρήτη. Αν όλη την περιοχή της Κύπρου, τότε θα έπρεπε να ήταν στο κόκκινο επίπεδο σημαντικότητας. Μάλιστα. Άρα μια προειδοποίηση είναι συνάρτηση και του χρόνου, αλλά και της περιοχής. Ναι. Τώρα, βεβαίως, και σε προσωπικό επίπεδο, να εκφράσουμε έτσι τη λύπη μας και τη συμπάθεια, ας πούμε, και του τμήματος και των λειτουργών εδώ, διότι τα αποτελέσματα του καιρού, τα οποία εμείς μετρούμε, καταγράφουμε, κάνουμε πρόγνωση, είναι αυτής της μορφής. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποτρέψουμε. Ο καιρός θα εκδηλωθεί με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Και μέχρι τις 4 το απόγευμα που ήταν και η προειδοποίηση, τι άλλο μπορεί να εκδηλωθεί, κύριε Νικολαίδη? Έχουμε την πιθανότητα ακόμα να έχουμε καταιγίδες κατά τόπους, ακόμα και χαλαζόπτωση, μεταβολή του πεδίου των ανέμων και ενίσχυση του. Τώρα που μιλούμε, έτσι να σας πω και σε ποιες περιοχές βρέχει και πόσο ικανοποιητική είναι η βροχή. Βρέχει στον ορεινό όγκο και στα ορεινό όγκο, κυρίως δυτικά, ανατολικά του Τροόδους, καθώς και στα παράλια. Πριν από μισή ώρα έβρεχε πολύ περισσότερο από ό,τι βρέχει τώρα σε περιοχές των κρασοχωριών της Λεμεσού. Mm-hmm. Ενώ τώρα, από ό,τι βλέπω, έχει μετριαστεί η βροχή στις περιοχές εκείνες. Και σε άλλες περιοχές είναι γύρω στα 3,5-4 χιλιοστά το μέγιστο που μπορώ να διαβάσω εδώ στο χάρτη με την βροχή όπως, ναι, αυτή σημειώνεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Το πεδίο των ανέμων είναι κάπως δύσκολο ακόμα, ιδιαίτερα για τα νότια παράλια, 5 ποφόρ, ενδεχόμενα και 6 μέσα στις καταιγίδες. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αγαπητέ κύριε Σοκράτους, απόψε συνεχίζει μεν κυρίως συννεφιασμένος με ιδιότερα φαινόμενα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Έχει φύγει μέσα από την πρόγνωση αυτό το έντονες και παρατεταμένες, έχει φύγει. Ναι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους είναι πιθανό να σημειωθεί χιόνι ή χιονόνερο. Δεν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε καμία περίπτωση, σε καμία περιοχή, χιόνι ή χιονόνερο. Ήταν χαλάζι αυτό το οποίο είχε σημειωθεί. Mm-hmm. Οι θερμοκρασίες σήμερα θα είναι λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή, γύρω στους 19 στο εσωτερικό, 18 στο εσωτερικό, 19 στα παράλια και στους 8 στα ψηλότερα ορεινά. Ενώ αύριο οι θερμοκρασίες κατά ένα βαθμό πιο ψηλές. Για το απόψε το είπαμε. Ναι. Παρακαλώ.
πιο ψηλές, αλλά τα φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν. Ατονούν. Ατονούν. Υπάρχει μια ατονία των φαινομένων. Η χαμηλή πίεση βρίσκεται σε ύφεση, βρίσκεται σε έτσι, αρχίζει να γεμίζει, κινείται ανατολικότερα και αρχίζει να γεμίζει η χαμηλή πίεση. Μέχρι και την Τετάρτη είναι πιθανό να έχουμε έτσι, τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο, από το μεσημέρι της Τετάρτης βελτιώνεται ουσιαστικά ο καιρός και αύριο Τρίτη θα έχουμε διαστήματα με ηλιοφάνεια. Και η θερμοκρασία σημειώσει μικρή άνοδο Τετάρτη και Πέμπτη, έτσι ώστε να κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Νικολαίδη, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κύριε